Pharma κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9 μετά μεσημβρίαν και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η απόλυτη περιπέτεια για τους 14 παίκτες που θα μπουν στο νέο reality επιβίωσης του Αντένα. Το πρωινό μάλιστα έδωσε πλάνα από την ψηφοφορία που θα κάνουν οι παίκτες για την ανάδειξη του αρχηγού. Όπως είδαμε στο βίντεο, ο Σάκης Τανιμανίδης συγκεντρώνει του παίκτες στην τραπεζαρία και τους εξηγεί τον ρόλο που θα έχει στο παιχνίδι ο αρχηγός, ο οποίος θα έχει αυξημένα καθήκοντα και την ίδια στιγμή θα απολαμβάνει τις ανέσεις ενός μονόκλινου υπνοδωματίου. Ωστόσο, σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σάκης Τανιμανίδης είχε αποκαλύψει ότι στο reality θα δούμε και αγωνίσματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Οι παίκτες ψηφίζουν τον άνθρωπο από την ομάδα που θεωρούν ότι μπορεί να αναλάβει αυτό το καθήκον και όπως θα δούμε, οι celebrities ψηφίζονται μεταξύ τους, με τον Μιχάλη Ιατρόπουλο και τον Στράτο Τζόρτζογλου να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, πριν από μερικές μέρες το πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε spoiler και είπε πως ο αρχηγός θα είναι μεν άνδρας αλλά δεν θα είναι από τους celebrity. Ο Τζόρτζογλου ξάπλωσε για να φωτοσυνθέσει να δω πως θα σηκωθείς μετά. Ο αγαπημένος ηθοποιός, μετά από τη σκληρή προπόνηση που έκανε για να μπει στο reality, είναι αποφασισμένος να αξιοποιήσει κάθε λεπτό και έτσι δεν χάνει την ευκαιρία να απολαύσει τον ήλιο από τον μποστάνι της Φάρμας. Έτσι, ξαπλώνει και δέχεται όλη την ενέργεια του ήλιου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τον παρακολουθούν ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και ο Θανάσης Πάτρας, οι οποίοι του κάνουν πλάκα για το πώς θα καταφέρει μετά να σηκωθεί έτσι που έχει ξαπλώσει. Η Face Κορδά, σχολιάζοντας τα όσα έχουν μέχρι στιγμή συμβεί, αποκάλυψε πως οι παίκτες της Φάρμας έχουν φάει ήδη όλες τις προμήθειες. Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως ένας από τους επώνυμους κάνει μπάνιο γυμνός.